Αγαπημένα μου παιδιά, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεστε εδώ για αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση και επίσης να σας συγχαρώ για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα για την προβολή της ελληνικής γλώσσας. Στη συντονίστρια εκπαίδευσης κυρία Βερόνη θα σας μας πει δύο κουβέντες, θα του φύγει χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία μας παρέχετε στην κατοικία σας που έχει μεγάλη ιστορία. Για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Με τον λόγο εορτασμό επιδιώκεται η ανάδειξη της Διεθνούς Συμβολής Ελληνικής Γλώσσας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Σκοπός του εορτασμού είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Η αξία της ελληνικής γλώσσας είναι ανεκτήμητη. Η ελληνική γλώσσα διαμόρφωσε την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι η πλούσια γλώσσα της λογοτεχνίας, είναι η ακριβής γλώσσα της επιστήμης που εμπλουτίζει τις διάφορες γλώσσες της φυλής και την καθημερινότητα της διεθνούς επικοινωνίας. Η προβολή και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας τόσο στα ελληνικά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί στόχο υψίστης προτεραιότητας. Εκτός από το φόρο τιμής στην ελληνική γλώσσα, γιορτάζουμε και το έτος ενός σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου, στιχουργού, ποιητή, λογοτέχνη και ηθοποιού του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, με το διαχρονικό του έργο, συνέβαλε στο να καταγράψει με μοναδικό τρόπο την ελληνική ιστορία και την κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής περίοδου. Πέτυχε σε σχέση με περισσότερο από κάθε άλλον να συνθέσει με ελληνισμό αλλά και με ρεαλισμό τις δυσκολίες του αγώνα αλλά και τη δύναμη και την ελπίδα του ελληνικού λαού. Ο εορτασμός επετείου των 100 χρόνων από τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλη αποτελεί τιμή και αναγνώριση για το θέατρο. Και στα πλαίσια αυτά, οι μαθητές του Λυκείου, του Ελληνικού Λυκείου Λονδίνου, θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από το έργο. Επίσης, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εκπαιδευτικό, την κυρία Τσαμπούργια, η οποία και εκείνη θα σας παρουσιάσει και θα σας μιλήσει για την ελληνική γλώσσα. Εκπροσωπώ το Ελληνικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελέτης της Ελληνικής Διασποράς στο Κολέγιο Roger Colombay του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου διδάσκω ελληνικά, με ελληνικά, βυζαντινά και ελληνικά, και μάλλον η καλύτερη σειρά θα ήταν και ελληνικά, βυζαντινά και νέα ελληνικά, αλλά ελληνική γλώσσα συνολικά. Θεωρώ ότι ίσως η παρέμβασή μου είναι απαιτητή, γιατί έχουμε μια υπέροχη παρουσία σε τους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου που θα ακολουθήσει. Αλλά ας πω και εγώ μερικά πράγματα για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Καθώς γιορτάζουμε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, θα ήταν αναμενόμενο να αναφερθώ στην ιστορική συνέχεια της γλώσσας όπως έκανα πολύ μέχρι τώρα. Και ίσως καθώς βρισκόμαστε στο σπίτι του Σεφέρη, να πω. Να αναφερθώ στο Σεφέρη, στην ομιλία του στη Σουηδική Ακαδημία, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, είπε ότι η ελληνική γλώσσα ποτέ δεν έπαψε να ομιλείται. Ή μιλιέται, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, και τα δύο μάλλον. Ή μαζί με τον Ελίτη να πω: τη γλώσσα μου έδωσε με ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμυντικές του ομίλου. Ίσως θα μπορούσε να γίνω λίγο θεματική. Και να αναφερθώ στους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα και μαζί με τον Καμπανέλη να πω αυτή τη σπουδαία γλώσσα στην οποία γράφηκαν τα Ευαγγέλια μιλάμε αλλά δυστυχώς την αφήνουμε να κακοποιείται είτε μέσα από την αφεσμένη χρήση της είτε μέσα από το περιορισμένο λεξιλόγιο είτε τις φοβιώτες ξένες λέξεις στη θέση των ελληνικών. Εγώ όμως θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα αρχίσω με μια επίκαιρη αναφορά
και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στη σχέση γλώσσας και εθνικής ταυτότητας. Πριν λίγο καιρό, πρόσφατα, διάβασα ένα άρθρο στην Guardian από την ανταποκρίτρια στην Αθήνα, Χελένα Σμιθ. Βρήκα τον τίτλο πολύ βοηθητικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. The Greeks get the word Greek and be now, as language is deluged by English texts. Και με αίσθηση χιούμορ συνεχίζει λέγοντας Professor Bognotis, who takes pride in the fact that the Greek word pandemic has become the word in everyone's lips. Ναι, είναι αλήθεια. Η γλώσσα πανδημία είναι στα χείλη όλων μας, αλλά εμείς οι Έλληνες στην Ελλάδα κάναμε κάτι διαφορετικό. Βελτιώσαμε, μάθαμε, βελτιώσαμε τα ελληνικά μας χρησιμοποιώντας επίσημα και ανεπίσημα λέξεις όπως lockdown, delivery, give away, curfew και άλλες συναφή. Θα δείτε ότι αυτό είναι ένα παράδοξο. Ναι, είναι παράδοξο. Όλοι έλεγαν πανδημία, εμείς λέγαμε lockdown. Το παράδοξο αυτό φυσικά μπορεί να συζητηθεί από πολλές πλευρές, αλλά εγώ θα ήθελα να το συζητήσω σε σχέση με την εθνική ταυτότητα και να ρωτήσω στους μαθητές μας αν πιστεύουν ότι αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες κάνουν τη γλωσσική και την εθνική τους ταυτότητα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Ή ότι αυτό είναι μια φυσική συνέχεια, μια φυσική εξέλιξη, καθώς η αγγλική γλώσσα σήμερα έγινε franca lingua, όπως είπε τα ελληνικά στην Ανατολή την εποχή της γέννησης του χριστιανισμού. Σκεφτείτε το λοιπόν. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς συνδέεται η γλώσσα με την εθνική ταυτότητα. Και καθώς το 2021 ήταν εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, να αναφερθώ σε αυτό πρώτα. Οι Έλληνες πριν να αρχίσουν την επανάστασή τους, ήταν απαραίτητο να διαμορφώσουν εθνική ταυτότητα και εθνική συνείδηση. Σε αυτό συνεταίρεσε πάρα πολύ η γλώσσα με τη συγγραφή βιβλίων στα ελληνικά και με τη μετάφραση επιστημονικών και γνωστικών συγγραμμάτων της Ευρώπης που θα βοηθούσε στο φωτισμό του γέννης του έθνους στα πλαίσια του κινήματος του νεολογικού διαφωτισμού. Όταν δημιουργείται τον εξάρτητο ελληνικό κράτος, γίνεται προσπάθεια για την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας με πολλαπλούς τρόπους, όπως τη σύνδεση με το κλασικό παρελθόν, την ίδρυση εθνικών μουσείων και κυρίως με την καθιέρωση της επίσημης γλώσσας του νεοσύστατου κράτους. Αλλά αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ποια γλώσσα θα έπρεπε να είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους που θα αντικατόπτυσε την εθνική ταυτότητα? Η γλώσσα του απλού λαού. Πολύ φτωχή, γεμάτη δάνειες λέξεις, κυρίως τουρκικές και αλβανικές. Η γλώσσα των διανοούμενων, ομιλούμενη από πολλούς λίγους. Επιστροφή σε μια χαΐζουσα γλώσσα. Μήπως αυτό θα βοηθούσε στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας με τη σύνδεση του λαού με το ιστορικό παρελθόν? Όμως η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και υπόκειται αλλαγές. Έτσι κυριαρχεί η μέση οδός, που προφανώς όλοι την ξέρετε όσα καθαρέψαν η Κορέη, η μέση οδός του Κορέη, και αυτό δημιουργεί το κλασικό ζήτημα που ταλάνισε την ελληνική κοινωνία για πάνω από έναν αιώνα μέχρι την καθιέρωση του δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του λαού. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη γλώσσα με την εθνική ταυτότητα της ελληνικής διασποράς. Ναι, οι Έλληνες είμαστε γλώσσα της διασποράς, το ξέρετε. Γι' αυτό στο Ινστιτούτο μας έχουμε και το Κέντρο Μελέτης της Ελληνικής Διασποράς. Και φυσικά, προφανώς ξέρετε, στα ελληνικά, αυτή την πλατφόρμα η οποία βοηθάει στην εκμάθηση ελληνικών από Έλληνες της διασποράς. Και φαντάζομαι ότι μερικοί από τους μαθητές μας θεωρούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω, της διασποράς ή κάποιοι από εμάς ίσως. Τώρα, γιατί οι Έλληνες της διασποράς μαθαίνουν ελληνικά ή συνεχίζουν να μιλούν ελληνικά ή θέλουν τα παιδιά τους οι επόμενες γενιές να μιλήσουν ελληνικά? Πιστεύετε ότι αυτό μεταξύ άλλων συνδέεται με την εθνική ταυτότητα? Η απάντηση που δίνω εγώ είναι θετική. Με τον τρόπο αυτό διατηρούν ένα βαθμό ελληνικότητας, ένα μέρος της ταυτότητάς τους. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας προτρέψω να σκεφτείτε μαζί με τον Καβανέλη στο μεγάλο μου τσίπο ποια λέξη αντικατοπτρίζει την εθνική ταυτότητα του λαού.
ο Ρωμιός και το Ρωμιάκι του θεατρικού έργου. Ο Έλληνας, ξέρω, σαν το Ρωμιάκι, ο Γρεκός, το Γρεκάκι, και ποια στάδια στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των ελεύθερων Ελλήνων εκπροσωπούν. Σας ευχαριστώ. Μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας 2022, το Ελληνικό Λύκειο Λονδίνου έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει κείμενα που μαρτυρούν την αξία και επιβίωση της ελληνικής γλώσσας με διάφορες πια μορφές πέρα από τα σύνορα της χώρας και του λαού μας. Μπορούμε σήμερα να ακούσουμε αρχαία ελληνικά ως το πιο παλιά? Η Αλφα Λυκείου απαντά ναι, αρκεί να μεταφερθούμε σε ένα σύμπλεγμα χωριών κοντά στην Τραπεζούντα και να συναντήσουμε εκεί μία φυλή 5.000 ανθρώπων που μιλούν τα Ρωμαϊκά. Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, μια απομονωμένη φυλή μιλάει μέχρι και σήμερα τη διάλεκτο Ρωμαϊκά, που θυμίζει τα αρχαία ελληνικά. Οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν πως η διάλεκτος αυτή είναι μια ποικιλία από ποντιακά με δομικές ομοιότητες όπως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, οι οποίες όμως δεν παρατηρούνται στα ελληνικά. Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύτηκαν στην Βρετανική εφημερίδα Independent. Τα Ρωμαϊκά. Η φυλή κοινωνικών των 5.000 ατόμων ζει σε ένα σύνδεσμο χωριών κοντά στην Τραπεζούντα, όπου κάποτε ήταν η περιοχή του αρχαίου πόντου, μια ελληνική αποικία όπου οι Άσονες και οι Αργοναύτες, σύμφωνα με το μύθο, επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του δικού του ταξιδιού από τη Θεσσαλία για την ανέβρεση του προσώματος δέροντος από την Κολχίδα, η σημερινή Γεωργία. Στην κοινότητα αυτή, οι άνθρωποι μιλούν τα Ρωμαϊκά, μια διάλεκτο που οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι είναι η κοντινότερη ζωντανή γλώσσα στα αρχαία ελληνικά, η οποία μπορεί να προσφέρει μια πρωτοφανή οπτική γωνία της γλώσσας του Σοκράτη και του Πλάτωνα και πώς αυτή εξελίχθηκε. Η Δ. Ιωάννα Σταρή, δουλεύτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σημειώνει: τα Ρωμαϊκά διατηρούν ένα εντυπωσιακό αριθμό γραμματικών γνωρισμάτων, τα οποία προσθέτουν ένα αρχαίο ελληνικό άρωμα στη δομή του διαλέκτου. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν εξαφανιστεί τελείως από άλλες μοντέρνες παραλλαγές της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. Η κρίση του απαρεμπάτου έχει χαθεί σε όλες τις άλλες γνωστές ελληνικές διαλέκτους σήμερα. Παραδείγματος χάρη, οι ομιλητές των ελληνικών θα έλεγαν: δεν θα μπορούσα να πάω. Αντί δεν μπορούσα να πηγαίνει. Αλλά στα Ρωμαϊκά όχι μόνο διατηρείται το απαρέμφατο, αλλά συναντάμε ιδιότυπες απαρεμφατικές δομές, οι οποίες δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ παρά μόνο στις λατινικές γλώσσες. Μελέτες της γραμματικής των Ρωμαϊκά έδειξαν ότι μοιράζεται ένα εντυπωσιακό αριθμό ομοιοτήτων με τη δημότικη κοινή των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, η οποία ομιλούνταν κατά την ελληνική επιρροή σε όλη τη Μικρά Ασία μεταξύ του 4ου αιώνα π.Χ. και 4ου αιώνα μετά Χ. Το λεξιλόγιο της Ρωμαϊκά έχει επίσης πολλούς παραλληλισμούς με την αρχαία γλώσσα. Τα Ρωμαϊκά θεωρούνται περισσότερο μια γλώσσα κληρονομιάς παρά μια ομιλούμενη γλώσσα. Τα επαναλαμβανόμενα κύματα μετανάστευσης, η κυρίαρχη επιρροή της πλειοψηφίας στην Τουρκία και η απόλυτη απουσία της Ρωμαϊκά από την κοινή γνώμη της χώρας είναι να τοποθετήσει στην παγκόσμια λίστα των υποεξαφάνιση γλωσσών. Η Δ. Σιταρίδου επισημαίνει: με μόλις 5.000 άτομα να παραμένουν στην περιοχή, τα Ρωμαϊκά θεωρούνται περισσότερο μια γλώσσα κληρονομιάς παρά μια ομιλούμενη γλώσσα. Με την εξαφάνισή της θα χαθεί μια μοναδική ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Οι ομιλητές της Ρωμαϊκά, οι χωρικοί που μιλούν Ρωμαϊκά, η οποία δεν έχει γραφτεί μορφή, παρουσιάζουν άλλα σημάδια γεωγραφικής και πολιτισμικής απομόνωσης. Σπανίως παντρεύονται εκτός της κοινότητάς τους και παίζουν την παραδοσιακή τους μουσική με ένα ειδικό όργανο, την λίρα. Οι ομιλητές της Ρωμαϊκά σήμερα είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι που τους επιτράπηκε να παραμείνουν στην Τουρκία το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης, με την ανταλλαγή χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η μουσική τους είναι χαρακτηριστική και δεν μπορεί να μπερδευτεί με τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά μοναδική για τους ομιλητές της Ρωμαϊκά. Μια πιθανότητα είναι ότι οι σημερινοί ομιλητές της Ρωμαϊκά είναι οι άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που έζησαν στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας για χιλιάδες χρόνια, ίσως από τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ. όταν η περιοχή κατοικήθηκε για πρώτη φορά. Αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι οι απόγονοι γηγενών πληθυσμών ή μιας φυλής μεταναστών οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν ή αναγκάστηκαν να μιλήσουν τη γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων επίκων. Από το ποίημα της Αισέ Τουρσούν, αγαπώ σας Ρωμαϊκά. Ντόμα φανός αγαπώσε, αν λεσάς μάνα στη γλώσσα. Σ' ανθρώπους που αγαπάς. Ντόμα φαίν ακούει κανείς. Εμπαίνε σ' ανθρωπίου το τι να πες, κατηβαίνω στην καρδία. Σε ομόν το ξάρι, κρούει συμψήν αταχόρδας.
προγράμματα. Και τώρα θα ακούσουμε τα αγγλικά κείμενα δύο μαθητών μας της Β' Λυκείου, που αποδεικνύουν περίτρανα όχι μόνο τη διαχρονικότητα της ελληνικής, αλλά και την συνεισφορά στις γλώσσες του δυτικού πολιτισμού. Κύριε, I'm mega enthusiastic to analyze the COVID-19 pandemic that generated chaos and paralyzed our planet for all this period, from 2020 to this hour. This pandemic has altered the demography of Europe, as it has tragic anamnesis with plethora of new cemeteries. Cosmopolitan touristic centers such as Bergamo and Milan were in abysmal pantheon, and the economy descended into general crisis. Basically, COVID-19 spread panic because the sustaining was mystery, until microbiologists hypothesized that it has iogenic etiology and is airborne. The COVID-19 showed polymorphic symptoms, with emphasis on anosmia and agusia. Also, diagnosis was based on such clinical characteristics as diarrhea or cardiac arrhythmias and hypoxia. There was no therapy, just antipyretics, analgesics, and the early use of the thermometer or oxygen. If there were symptoms of dyspnea, although pneumonia was often catastrophic in gerontic and diabetic patients, then government scoped for general prophylactic methods, majorly hygienic ones, such as the use of antiseptics and quarantine. These epidemiological policies dichotomized actors. Some blame politicians and shady schemes and have a phobia of the genetic code being altered. Others demonize the skeptics and dogmatically practice prophylactic methods. In epilogue, government should eulogize more democratic anti-COVID-19 epidemiological tactics that will help to harmonize the political and economic climate. A hymn to Athenian democracy. The cultural and political patrimony of archaic Athens is neuralgic to eurythmic dialogue and ethical politics in neoteric democracies. Athens was the center of political, ethical, and economic theory of the classical epoch. It was much a polis as it was an academy that schooled the eumene in epistemology. In its hour of fame, it electrified the dynamic microcosm of antiquity, hemorrhaging an epistemic encyclopedia of astronomy, architectural, clinical therapy, geometry, geography, and technology, a titanic diaspora of gnosis. In its theatres, the myths of that culture paradigmatized the plethora in the form of tragedy and chronicled the epics of the Homeric eon, epitomizing patriotism and heroism. Its political system was the oxygen of a macroscopic metropolitan organism centered on the agora and the atom, a utopian political phenomenon that triumphed over tyranny through tactical diania, orthological strategems, heroic praxis, and pragmatic diplomacy, and metamorphosized into the ages of democracy. Ergo, in an epoch characterized by the cataclysmic anode of the diptych of tyranny and anarchy, of chaotic and dystopian politics in a cacophonic and polypolar new cosmic taxis, in an eon agonized by a pandemic that dynamites our adynamic and dichotomized planet, we should pause this tragic symphony and harmonize with the muses of democracy, culture, and philosophy, the symbols of our ecumenical ideals, the paradigms of logical and philanthropic praxis, our heroic progenitors, the Hellenes. Το 2022 ανακηρύχθηκε ως λογοτεχνικό έτος Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, σε ηλικία 21 ετών, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο Μαρχάουζεν. 20 χρόνια αργότερα, μπόρεσε να καταγράψει στην ομώνυμη νουβέλα του, τις οποίες αποσπάσματα θα διαβαστούν αμέσως, τα όσα έζησε εκεί. Στο μεταξύ, μέρα και νύχτα η φλόγα βγαίνει από την καμινάδα του φούρνου, χωρίς το μαθημό. Και ο αέρας που αναπνέουμε μυρίζει κρέας που καίγεται. Ανθρώπινο κρέας. Την τελευταία μου μάνα τη φέρα ένα απόγευμα λίγο πριν να σχολάσουμε. Ήταν μια γυναίκα μαζί που είχε ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά, ένα μωρό. Τις βάλανε στη γραμμή έτσι, μισοξαπλωτά πάνω στο πλευρό της τάφου. Τα άλλα παιδιά κλαίγανε, μόνο το μωρό δεν έκλαιγε. Η μάνα του είχε το βυζί έξω, το μωρό βύζαινε με μια πίνα. Ο υπαξιωματικός πήγε και το πήρε από τα χέρια της. Το γαϊλάρισε λίγο, του γέλασε και το μωρό άρχισε να παίζει, να τραβά τα πουλιά που γυαλίζανε, το καπέλο. Η μάνα νόμιζε πως το μωρό γλίτωσε. Γονάτισε και φώναζε κλαίγοντας. Γκράτσια, γκράτσια. Τα πολυβόλα αρχίσαν. Να βλέπεις πώς παράζανε οι γυναίκες, τα παιδιά. Πώς μουγκρίζανε, πώς τρώγανε το φούρνο. Και το μωρό. Η μάνα του μωρού είχε πέσει μονόποτα. Να, έτσι. Ο υπαξιωματικός την έσπρωξε με το πόδι. Τη γύρισε ανάσκελο. Έπεσε το φουστάνι της από το λαιμό και το έσκυσε.
το τράβηξε κάτω ως τη μέση και έβαλε το μωρό να βυζάξει. Το μωρό βγήκε πιο εύκολα το μαύρο άλλο και έγλυφε αίμα. «Πάψε», φώναξα. Η Γιαννίνα σταμάτησε. Μείναμε κάμποση ώρα χωρίς να μιλάμε και χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο. Χωρίς να θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλο. «Και το μωρό», ξαναρώτησα έπειτα. Πήρε ένα φτιάρι και το χτύπησε. Μια μέρα πήγε να ρίξει ένα κομμάτι ψωμί στην παράκα 18, εκεί που κλείσανε τους μελοθάνατους. Τον είδε ο φρουρός. Τον βασάνισαν, πως που να μαρτυρήσει, για ποιον ήταν το ψωμί. Ύστερα, τους βάλανε και τους δύο στο κρατητήριο, που είχε ένα δυνατό προβολέα στην οροφή. Τους αφήσανε μια εβδομάδα, χωρίς νερό και φαΐ. Μόνο με το φως του προβολέας. Όταν τους βάλανε, ήταν τρελοί και μισότυποι. Τους είπαμε πως στην άκρη του διαδρόμου είχε ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό. Όποιος πάει πρώτος, θα φάει και θα πιει. Άρχισαν να σέρνονται προς τα εκεί, αφού κανείς δεν είχε τη δύναμη να σταθεί όρθιος. Ο Βέλος πήγαινε μπροστά και ο άλλος τον χράπαγε από τα πόδια για να τον κρατήσει πίσω. Δεν ήταν πια άνθρωποι. Πώς να είναι. Ήταν δύο ζώα που επιδίωκαν να μην ξοφύσουν. Μετσούσε. Δάγκωνε ο ένας τον άλλον, ως ο Βέλος κατάφερε να δώσει μια πιο γερή και να πει ανέστητο εκείνον που είχε βοηθήσει ρίχνοντας το ψωμί. Οι SS παρακολουθούσαν την κούρσα έξελε από ενθουσιασμό. Και όταν είδαν το καλό Βέλο να αφήνει ανέστητο τον άλλον και να σούνε και να πιει μόνο το νερό και να πάει μόνο στο φαΐ, άρχισαν να φωνάζουν. Τρέχα, προμόσχεδο, τρέχα. Τρέχα, υπάρχει. Τώρα είσαι εντάξει. Αποκτηνώνοντας, με τέτοια μέσα, τον καθένα που είχε δείξει αφρετιά και τάρο, εκτυπούνταν το καλό που είχε κάνει. Έχεις το κουράγιο. Μπορείς να σκοτώσεις, ρώτησε ύστερα. Βέβαια μπορώ. Δηλαδή, άμα πρέπει. Άλλοτε, πριν από το Ματχάουζεν, μπορούσες. Θα ρω πως όχι. Ούτε κι εγώ θα μπορούσα, είπε. Δεν θα μπορούσα ούτε να το σκεφτώ. Ενώ τώρα, τρεις φορές έχω ονειρευτεί πως σκοτώνω. Μιλούσε με σταθερή φωνή. Όμως τα ολάνυχτα μάτια της δείχναν απορία, απόγνωση. Σώπασε λίγο και συνέχισε. Πολύ μίσος μαζεύτηκε μέσα μας. Τι θα κάνουμε. Καλό είναι, απάντησα. Φύλαγέ το και μην το φοβάσαι. Όταν έρθει η ώρα που δεν θα χρειάζεται πια, θα ξεθυμάνει μόνο του. Ο Λοχίας χόρευε με κλειστά μάτια και σκυφτός, κρατώντας πολύ τρυφερά την μικρή Στέλλα. Φαινόταν καλό παιδί και ερωτευμένος μέχρι τα μπούνια. Η Γιαννίνα ξαναρώτησε. Τι πιστεύεις εσύ. Οι άνθρωποι που μπορούν να σκοτώσουν είναι πιο λίγοι ή πιο πολλοί από άλλοτε. Μα βέβαια πιο πολλοί. Και όχι μόνο όσοι μπορούν να σκοτώσουν, αλλά όσοι έχουν κιόλας σκοτώσει. Σκέψου μόνο πόσα εκατομμύρια πήγανε στρατιώτες. Γιατί ρωτάς. Είναι καλύτερα ή χειρότερα. Χειρότερα. Τότε γιατί χαιρόμαστε. Δεν ξέρω αν χαιρόμαστε. Μα πριν από ένα λεπτό, όταν είπες μπορώ, το είπες με χαρά. Σκέφτηκα λίγο και ύστερα είπα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και να χαίρομαι. Γιατί όχι. Το ότι μπορώ κι εγώ να σκοτώσω, με κάνει να φοβάμαι πιο λίγο. Είναι καλύτερα ή χειρότερα. Δεν ξέρω. Η Γιαννίνα ήθελε σώνει και καλά μια απάντηση. Σκέψου, είπε. Όλοι αυτοί που χορεύουν εδώ στην πλατεία, και ο Λοχίας και οι Γερμανοί που μας κοιτάνε από τις γωνιές, όλοι σίγουρα νιώθουν όπως εμείς. Είναι καλύτερα ή χειρότερα. Δεν ξέρω, απάντησα πάλι. Μέσα στα 5 χρόνια που έμεινα κλεισμένος εδώ μέσα, 3 φορές η Ελλάδα έστειλε την ελευθερία να χτυπήσει την πόρτα του Ματχάουζεν. Η πρώτη ήταν όταν μάθαμε πως ο Μουσολίνι νικήθηκε στα βουνά της Αλβανίας. Η δεύτερη, όταν έφτασε ως εδώ το μήνυμα πως στην Ακρόπολη των Αθηνών, οι Έλληνες ανέβηκαν μια νύχτα και κατέβησαν τη γερμανική σημαία. Η τρίτη φορά ήταν εκείνη που εδώ κοντά μας, στο λάκκο του Λατομείου, ένας Έλληνας, ο Αντώνης, μόλις ακούστηκε το όνομά του, το πλήθος άρχισε να τον φωνάζει και να τον ζητάει. Πλησίασα στο μικρόφωνο και είπα πως ο Αντώνης έφυγε. Μείναν όλοι άφθονοι και απορριμμένοι που ένας τέτοιος ήρωας έφυγε μόνος, χωρίς γιορτές και παράσεις. Οι παρτιζάνοι μας, λέγανε, του φεγγίσαν τον Μουσολίνι και τον κρεμάσαν από τα πόδια, ευλογημένα τα χέρια που το κάμανε.
Τώρα πρέπει να συλλάβουμε, να του φεκίσουμε και να κρεμάσουμε σε δημόσια θέατρο φασισμό. Γιατί εκεί βγαίνει το μεγάλο πρόβλημα. Από όσο παπιάνονται, οι δεύτεροι διστάνε και στο τέλος λιτώνε. Ο καθηγητής Δον Φίλιππο Ντιέγκο, ο Ισπανός αντιπρόσωπος, πήγε κοντά στο μικρόφωνο. Έγινε σιωπή. Ο ήλιος έκυψε. Η φωνή του ήταν βραχνή. Φίλοι μας, αδέλφια μας, αδέλφια μας Μαρκάουζου, ήρθε η ώρα να πάρουμε τον δρόμο του φοιτισμού. Σήμερα εμείς, αύριο εσείς. Άνθρωποι που ζήσανε μαζί σε ένα τέτοιο τόπο, δύσκολα βρίσκουμε τον τρόπο να αποχαιρετιστούν. Αλλά δεν χρειάζεται αποχαιρετισμό. Γιατί εμείς δεν πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Δεν πρέπει να χωρίσουμε. Ούτε και μπορούμε να χωρίσουμε, όσο μακριά και να βρεθούμε. Το νούμερο όμως του Ματχάουζεν ήταν 10-205. Δεν το έβγαλα από τη θέση αυτή, ούτε θα το βγάλει. Μέχρι τις 5 του Μάη, αυτά τα νούμερα ήταν σημάδια του φασισμού, του πολέμου, της κλαδιάς, του θανάτου. Τώρα πρέπει να γίνουν η αντίστασή μας όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν σύμβολα δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας, ζωής. Συνεχώς ρώτας, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσα στα πλαίσια των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, εκφωνεί τους ακόλουθους λόγους του 1957 και του 1959, προκειμένου να στρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης στην πατρίδα του. Κύριε, I eulogize the actions of the Pan-Ethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Tripoda for the orthodoxy of their actions, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with the Latin. With enthusiasm, with dialogue and synagogues at the synods of Archidimus organizations, in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized, our critical problems, such as the numismatic plethora, generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch, but to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a pan-ethnic and hypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my excessive monologue. I emphasize my Eucharistian to you, Kyria, to the eugenic and generous American ethnos, and to the organizers and protagonists of this amphitheony and the gastronomic symposium. Kyria, it is just an anthem on our record for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the skill of numismatic plethora and the heresy of economic anemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis would be that politicians are rather perpetuists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, energizing through their tactics and practices, our policies have to be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a mention between political, strategic, and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistic antagonism, and polymorphous inelasticities, our policies have to be morphological. But this slowly be metamorphosed into petrophobia, which is endemic amongst academic economists. Numismatic symmetry should not antagonize economic action. A greater harmonization between the practice of the economic and numismatic partners is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies pan-ethnically. These scopes are more practical now when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our digital organizations in this sphere has been deductive, and the gnostic practice will always be atomic to the polyonomous and economic ethical economics. The genesis of the programmed organizations will dynamize these policies. I sympathize, therefore, with the apostles and the hierarchy of our organization in their zeal to program more complex economic and numismatic policies, although I have some Lagrangian reasons. I apologize for having tyrannized with my Hellenic phraseology. In my epilogue, I emphasize my eulogy to the philosophy of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie, and the stenographers.
Ακολουθά από τη χοροδία μας, δύο τραγούδια του Μαρχάουζεν, Άσμα Ασμάτων και Αντώνης, σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική Μίχη Θεοδωράκη. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, κανείς δεν ήξερε.
Στην αίσθηση σταθερότητας και σιγουριάς που χαρακτηρίζει τη ζωή του Έλληνα. Όλα στην Ελλάδα ανεποκατεβαίνουν πολύ εύκολα. Κυλούν, φεύγουν και η συνηθισμένη λαχτάρα του Ρωμιού είναι να στεριώσει κάπου, να σιγουρέψει κάτι. Σημειώνει ο Ιάκωβος Καβανέλης στην πρώτη ιστορική παρουσίαση του έργου το 1957 από το Θέατρο Τέχνης. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν από τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου ένα απόσπασμα ενδεικτικό του πόθου ενός ανθρώπου να βρει μια μόνιμη δουλειά και ένα κυροβόλιο για τους γονείς του. Λοιπόν, τι αποφάσεις θα δώσεις εξετάσεις? Δεν είναι κι άσχημα, μόνιμος ο πασχηματικός, είναι κάτι σίγουρο. Θα σου πηγαίνει και τώρα το ξέρεις, που θα το καλοκαίρι φοράνε τα άσπρα. Μου αρέσουν οι ιστορίες, ούτε δεν χώνεψα τις ιστορίες. Εκείνο που με νοιάζει είναι να διοριστώρει με να έχεις, κανένα νησάκι. Θα πάρω μαζί και το γέρο και τη χρειά. Η ζωή εκεί είναι αυστηνή. Μπορεί να πάρει κανείς για δύο κάμαρες όσο. Να πάρω το γέρο και τη γριά, να τους βάλω μέσα και να τους πω ότι ξέρετε γιατί δικές σας είναι. Να πηγαίνω για ψάρεμα με το γέρο. Και έτσι την ημέρα κλείσω άνθρωπο, να πηγαίνει κανείς τα ποδάκια. Όλη τη ζωή δεν ευχαριστήθηκε τίποτα. Είσαι κυνηγημένος. Κυνηγημένος. Σου εύχομαι να γίνει όλο όπως θα θες. Ακολουθεί το ποίημα Ανάξος για την ιδιαίτερη πατρίδα του Ιάκωβου Καβανέλη. Σάββατο απόγευμα πήραμε το πλοίο της γραμμής. Στο χώρο, προορισμός Ινάξος. Στο χρόνο, 19 του Απρίλιο. Υπάλληλοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι θα επιστρέφαμε στους αυτούς μας. Τα φυσικά, ποιος θα ήταν ο προορισμός μας, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό, Σάββατο απόγευμα πήραμε το πλοίο της γραμμής. Πληρώνοντας και του κόσμου τα λεφτά από πάνω. Διασχίσαμε 200 μίλια στο χώρο και κάπου 12 ώρες το χρόνο. Όμως εκείνο που μέσα μας διανύσαμε ήταν αμέτρητο. Πώς που φτάσαμε. Φτάσαμε γεωγραφικά, ακροβεϊκά, στραγγίξαμε το εισιτήριο ως την τελευταία πεντάρα της νεαριάς του. Μα πουθενά είναι Άξος. Κι όμως ο χάρτης έδειχνε ότι τότε το λιμάνι αυτό ήταν η Άξος. Και οι κάτοικοι του νησιού κάνουν όρθιος. Να φάψουμε τα παιδιά μας, λέγαμε, αν δεν είναι τούτη η Άξος. Και αν δεν είμαστε αξιώτες εμείς. Φύγαμε απογοητευμένοι από την Άξο και από τους Ναξιώτες. Αν όλοι αυτοί οι διαδόλοι που μας περίμεναν στην Δροκυμαία είχαν την ευφυΐα να αντιληφθούν ποιοι είναι και πού βρίσκονται, ίσως να ήταν τότε εκεί η Άξο που νοσταλγήσαμε.
Τέλος, οι Β' και Γ' λυκείς θα μας αποχαιρετήσουν με ένα απόσπασμα και πάλι από την αυλή των φαρμάτων για τον καημό της μετανάστευσης που από ό,τι φαίνεται διαχρονικά ταλανίζει τον Έλληνα. Βούλα, μα τι έγινε, πώς βρέθηκες πάλι εδώ. Μπάμπη. Ποια Βούλα. Μπάμπη. Βούλα. Γύρισε πίσω. Τι έγινε, γιατί κλαις. Κλαίει. Μπάμπη, γιατί είσαι έτσι. Μίλα. Μας τη σκάσανε. Ποιος. Ποιοι. Πότε. Γιατί. Πού είναι ο Στέλιος. Στο Κυριάκο, στο περίπτερο. Γιάννη. Ναι, πάω. Μιλήστε λοιπόν. Εξηγήστε μας. Μας τη σκάσανε. Ναι, αλλά ποιοι. Πάνω σε τι. Αυτός που είχε να λάβει να μας στείλει. Το πληρώσαμε για να μας στείλει. Αν σας είχε βγάλει χαρτιά, δηλαδή δεν θα είχες δείξει. Και αυτά σκάτα θα ήταν, πλαστά. Εμείς τι νιώθαμε. Πού τα διαβατήρια να δούμε. Τα έχει ξαναπάρει πίσω για να βγάλει τα διαβατήρια. Έπρεπε, λέει, να δείξει και τα εισιτήρια. Το έχεις δώσει και τα εισιτήρια. Όλα. Και μας τη σκάσανε. Και εσύ πάλι, που δώσε όσο λεφτά στο χέρι. Δεν υποτέθηκες τίποτα. Τα πολλά του τα δώσαμε αν μου φέρε τα εισιτήρια. Εγώ γιατί να πονηρευτώ. Ναι, μα ήταν ο πάτες όλα αυτά. Και πού το ήξερα. Τι γυρεύετε εδώ εσείς. Μας τη σκάσανε όλα. Και ύστερα, το δώσε στα λεφτά εισιτήρια. Ναι. Μας είχε κλείσει ραντεβού στο ρολόι. Εκείνος θα μας έβαζε το βαπόρι. Πήγατε στην αστυνομία. Πήγαμε. Τι να το κάνεις. Το βαπόρι τώρα έφυγε. Ω Θεέ μου. Κακόμοιρα παιδιά. Χρυσά μου παιδιά. Είμα μέσα στη θάλασσα. Ευτυχώς. Ο Γιάννης και εγώ τον πιάσαμε. Βάλαμε τις φωνές και κάτι άλλο. Το βαστάξανε. Κακόμοιρα παιδιά. Τι τρέλες είναι αυτές. Εμένα μου λες. Θα σκοτωθεί να τα μαζέψεις. Έχεις ξεπουλήσει τα ρούχα σου, τα σεντόνια σου, τις βέρες σου. Έχεις κλείσει το σπίτι σου για να σου τη σκάσουνε. Να βλέπεις το δαπόρι να φεύγει. Να φεύγει. Να φεύγει. Είσαι να σε όξω πεταμένο στα σκουπίδια εκεί στα ντοκ. Αυτή η τρελή φώναζε στο δαπόρι. Στάσου! 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 Τι τρελή! Μπαμπή! Μπαμπή! Στέλιο, μας τη σκάσανε! Μας τη σκάσανε, Στέλιο! Αυτός που θα μας έστελνε, ακούς! Που τον έλεγε σωτήρα μας! Μπαμπή! Μας παράτησα με ανάθη στο ρολόι! Απάτες όλα, Στέλιο! Άφαντος έγινε! Άφαντος! Και δεν φύγατε! Δεν θα φύγετε δηλαδή! Τι! Δεν άκουσα! Δεν καταλαβαίνω! Πότε θα φύγετε. Δεν θα φύγουμε. Ο πράκτορας ήταν απατεώνας. Η Αυστραλία ήταν κόλπο. Κόλπο. Μα η Αυστραλία είναι εκεί. Τι μου λέτε τώρα. Ένα σωρό κοσμάκι στο εκεί. Ναι, μα το παιδιό του ταξίδι ήταν απάτη. Ας τη σκάσανε. Πού έχεις τα μυαλά σου. Θα το σκοτώσω. Πες μου το όνομά του και πού μένει. Αφού τον πράκτορα, πώς το λένε. Μπάμπη, θα το σκοτώσω. Άστα αυτά τώρα! Αυτές είναι δουλειές της αστυνομίας! Αυτή είναι δική μου δουλειά, πώς το λέτε από ποτέ καμιά άλλη. Πες μου, πώς το λένε και πού μένει. Δεν ξέρω πού μένει. Αν ήξερα. Πού τον έβρισκες. Στο καφενείο, Αλεξάνδρεια. Και το όνομά του. Τι να το κάνεις, σαν πως μου δώσεις αληθινό. Πες μου αυτό που σου είπε και ασύνεψε. Καλά, είσαι εσύ τώρα για τέτοια. Γιατί δεν είμαι. Πώς δεν σου πέρασε η ιδέα ότι δεν είμαι. Τώρα θα δεις πως είμαι και πως φορά είμαι μάλιστα. Μπαμπή, για όνομα της Παναγίας, τι μου κάθιες. Έλα μου τον ενδείξει να τον εγκαθώ στον τόπο. Μιλάτε, είμαι αστείος, είμαι ρεζίλης, Άστονε τώρα, μισοπεθαμένος είναι, δεν το βλέπεις. Καλά σου λέει. Άντε, λύση λίγο με τα καλμάρις και πάτε άλλο με τα κόρος. Πού να θέλετε και άλλο. Άντε τώρα, ελάτε σε μέρα να παρεστείτε, να πάρετε μία ανάση. Όχι, είναι καθαρά. Έχω εγώ. Ναι, πρέπει να σου πω. Ναι, πρέπει να σου πω. Το χαρώ γιατί ήταν μια πατάτες. Αν μπορεί να πληθούμε, θα το ζητώ. Έλα, σου πω. Άσε.
Είδα στον πειρά. Σας γύρω. Θα είσαι με τούρνο μεγάλο. Άρα, Στέλιο. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην ελληνική κατοικία. Σας έχουν δώσει τη μία διάσταση της ιστορικότητας αυτού του κτηρίου. Σας είπαν πολύ σωστά ότι εδώ που είσαστε σήμερα, κάποιος άλλος που ήταν περήφανος και δόξασε την ελληνική γλώσσα, πέρασε κάποια χρόνια από τη ζωή του, ο Γιώργος Εφέρης. Αυτό που δεν σας έχουν πει, είναι η πρώτη φορά μάλλον θα το λέω, ότι αυτό το σπίτι μας δόθηκε από τη γυναίκα του Βενιζέλου. Φαντάζομαι ξέρετε ποιος είναι ο Βενιζέλος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό το σπίτι είναι ιστορικό από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, μέχρι και σήμερα που πατάτε το πόδι σας εσείς. Γιατί με όλα αυτά που κάνατε, με όλα αυτά που μας δείξατε, δεν είναι μόνο ότι είδαμε ότι μιλάτε, καταλαβαίνετε τα ελληνικά, είστε Έλληνες, αισθάνεστε Έλληνες, αλλά έχετε συνέστηση του τι γίνεται στον κόσμο, έχετε τις ευαισθησίες σας και μας κάνετε περήφανος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.